Γεια σας φίλες μου, σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι. Σήμερα θα δούμε μία πλεξούλα που σας έχω υποσχεθεί. Είναι η ψαροκόκαλο διαγώνια. Θα τη δούμε εδώ με βαμβακερό νήμα που την έχω κάνει, αλλά και εδώ την έχω κάνει με χόρτο ράφια, ψαθούλα, το οποίο είναι λίγο φαρδιά η κορδελίτσα και γίνεται πάρα πολύ όμορφο. Πραγματικά είναι μία πάρα πολύ όμορφη πλεξούλα για τσαντούλες, η οποία πλέκεται κυκλικά. Πάμε λοιπόν να τη δούμε βήμα-βήμα. Εδώ την έχω πλέξει με το βαμβακερό, με 3,5 βελονάκι. Έχω κάνει μία βάση. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε ό,τι βάση θέλετε. Θέλετε τετράγωνη, θέλετε στρογγυλή, θέλετε οβάλ, ό,τι θέλετε. Γιατί είπαμε γίνεται μία πολύ ωραία πλεξούλα. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε φτιάξει τη βάση μας, κάνουμε ένα βουβό, ένα γαϊδανάκι στον αέρα και κάνουμε ένα, δύο άριχτα, μετράμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο προς τα πίσω, δηλαδή θα βάλουμε το βελονάκι μας στον τρίτο πόντο, ένα, δύο, τρία. Εδώ πίσω θα πάρουμε κλωστούλα και μετά από εδώ θα μετρήσουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο πόντο κάτω στη βάση. Θα πάρουμε πάλι κλωστούλα, θα πάρουμε κλωστούλα, θα βγάλουμε μαζί και τις τρεις με έναν πόντο άριχτο και συνεχίζουμε. Τώρα θα κάνουμε τέσσερα. Ένα, δύο, 3, 4 άριχτα. Μετράμε πάλι προς τα πίσω το βελονάκι μας. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Εδώ λοιπόν βάζουμε το βελονάκι μας. Παίρνουμε κλωστούλα και μετράμε 1, 2, 3. Κάτω στη βάση πάλι. Εδώ. Παίρνουμε κλωστούλα. Αυτό θα το κάνουμε σε όλη τη σειρά γύρω γύρω και συνεχίζουμε πάλι με 4 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 1, 2 στο τρίτο, 1, 2 στο τρίτο. Εδώ τώρα τι βλέπουμε, ότι έχουμε από εδώ 1, 2, 3 στο τέταρτο. Μετράμε από εδώ που έχουμε κάνει το προηγούμενό μας άριχτο, δεν το μετράμε, 1, 2, 3 στο τέταρτο. Και συνεχίζουμε. 1, 2, 3, 4 άριχτα. Πάμε πάλι. 1, 2 στο τρίτο. Βλέπετε εδώ μεσολαβεί ένα κενό. Άρα έχουμε 1, 2, 3. Βάζουμε το βελονάκι μας, παίρνουμε κλωστούλα, πάλι μετράμε 1, 2, 3 κάτω στη βάση. Παίρνουμε κλωστούλα, βγάζουμε ένα άριχτο και διπλοτσεκάρουμε πάλι 1, 2, 3 στο τέταρτο. 1, 2, 3 στο τέταρτο και συνεχίζουμε κανονικά μέχρι να τελειώσουμε όλη μας τη σειρά. 1, 2, 3, 4 άριχτα, 3, 4, 1, 2 στο τρίτο, 1, 2 στο τρίτο.
και διπλοτσεκάρουμε 1, 2, 3 στο τέταρτο. 1, 2, 3 στο τέταρτο. Συνεχίζουμε κανονικά μέχρι να τελειώσουμε όλη μας τη σειρά. 1, 2, 3, 4 άρρηκτα. 1, 2 στο τρίτο. 1, 2, 3 στο τέταρτο. Ένα, δύο, τρίτο πίσω. Ένα, δύο, τρία στο τέταρτο. Βλέπετε. Ένα. Ένα, δύο στο τρίτο πίσω και ένα, δύο, τρία στο τέταρτο. Να το δούμε. Ένα, δύο, τρία στο τέταρτο. Χαλάρωσε λίγο εδώ το ποντάκι μας, δεν μου αρέσει. Και βγάζουμε με άριχτο και τις τρεις κλωστούλες μαζί. Τις τρώνουμε και συνεχίζουμε. Ένα. Τώρα θα μπούμε στη δεύτερη σειρούλα μας. Ένα. Δύο. Ένα. Δύο. Τρία. Θα φροντίσετε έτσι ώστε ο τέταρτος πόντος να είναι εδώ στην κορυφή αυτού του V. Εδώ. Τέταρτο. Και μετράμε πάλι. Ένα. Δύο. Τρία. Να το δούμε λίγο καλύτερα. 1, 2, 3. Εδώ έχουμε ένα κενό, εδώ είναι ο προηγούμενος. 1, 2, 3. Ένας πόντος. Και γίνεται αυτή η πλεξούλα. Συνεχίζουμε. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Αυτός είναι ο ενδιάμεσος. Ένα, ένας, δύο, τρεις. Ένα, παίρνουμε κλωστούλα. Ένα, δύο, τρία. Ένας, μία σίγουρα. Δύο, τρεις. Ένα, δύο, τρία.
Και συνεχίζουμε. Ένας, ένα άριχτο, δεύτερο άριχτο, τρίτο άριχτο, τέταρτο άριχτο. Ένα, δύο, τρία. Μια φορά πλέκουμε λίγο πιο σφιχτά, γι' αυτό μας βγαίνει έτσι. Και πάμε πάλι στη βάση κάτω. Ένα, δύο, τρία. Αν δείτε, εδώ έχουμε ένα, δύο, τρία στον τέταρτο πόντο. Έχουμε λοιπόν οδηγό και το πλαϊνό πλέον της προηγούμενης σειράς. Ένα, ένα, δεν το μετράμε αυτό. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Και από εδώ έχουμε αυτό το κενό. Άρα πέφτει το ένα δίπλα στ' άλλο. Εδώ θα βλέπετε να είναι το ένα πάνω απ' άλλο. Προχωρώντας και θα ανέβει η σειρά, θα το δείτε και λίγο καλύτερα. Πάμε λοιπόν πάλι. Ένα, δύο, τρία. Εκείνο που θέλω να μου προσέχετε είναι ότι το τέταρτο θα είναι πάντα εδώ απάνω. Μετράμε λοιπόν. Ένα, δύο, τρίτο πίσω. Εδώ. Επομένως αυτό έπεσε πάνω από αυτό. Και εδώ. Ένα, δύο, στην τρίτη σειρά. Ανεβάζουμε ψηλά την γλωστούλα για να έρθει ίσα με τις άλλες, να μην μας τραβάει. Και αυτό. Άρα μετράμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Έχω κατέβει λιγάκι πιο χαμηλά. Εδώ. Γι' αυτό σας λέω να τσεκάρετε και το πλαϊνό, για να είστε πιο σίγουρες. Ένα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ένα, δύο. Να βλέπετε, πρέπει να προσέχουμε και να μετράμε συνέχεια. Θέλει μέτρημα, θέλει λίγο προσοχή. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Στο μοντάζ δεν θα σβήσω τα λάθη μου. Θέλω να τα δείτε για να μπορείτε να μπορέσετε κι εσείς κάνοντάς τα να διορθώσετε. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία. Και ένα, δεν τη μετράμε, λέμε, ένα, δύο, τρία, στο τέταρτο. Δεν είναι δύσκολη πλεξούλα, θέλει λίγο προσοχή μόνο. Να, μετρήστε από εδώ, ένα, δύο, τρία, στο τέταρτο. Άρα μπαίνουμε αυτό πρώτο. Δεύτερο.
και φτάνουμε στο τέλος και της δεύτερης σειράς. 1, 2, 3, 4 και συνεχίζουμε κανονικά. Δεν θα κάνετε ούτε άριχτο στον αέρα ούτε τίποτα. Θα συνεχίζετε κανονικά κυκλικά. 1, 2, 3. Πάμε. Εδώ και εδώ. Βλέπετε, εδώ είχαμε 2 ψαροκόκαλα, εδώ πάμε στο τρίτο. Κανονικά συνεχίζουμε χωρίς να κάνουμε γαϊτανάκι στον αέρα. Και έχουμε 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Βλέπετε, εδώ λοιπόν φτάσαμε να ενώνονται οι δύο. Όπως έχουμε εδώ τη μία πάνω από την άλλη, έτσι και έχουμε και εδώ. Συνεχίζουμε. 1, 2, 3 στο τέταρτο. 1 λοιπόν. Εδώ. 2. 3. Στο τέταρτο. 1, 2, 3. Που έχει αυτό. Άραστε. Αυτή είναι η πλεξούλα, φίλες μου. Θέλει λίγο προσοχή. Νάτι. Τη βλέπετε πόσο όμορφα και στρωτά δείχνει. Βέβαια με την κορδέλα τη φαρδιά, εάν το κάνετε, θα είναι πολύ πιο όμορφη. Αλλά και έτσι, με το κορδόνι το βαμβακερό, είναι εξίσου όμορφο. Αυτή είναι η πλεξούλα μας, φίλες μου. Εύχομαι να τα καταφέρετε. Καλή επιτυχία. Λίγο προσεκτικά και όλα καλά. Μέχρι την επόμενη φορά θα τα ξαναπούμε. Σας φιλώ γλυκά. Γεια σας.